Κάθε πρωί πρέπει να βρίσκεις έναν λόγο που σε κάνει να θέλεις να σηκωθείς από το κρεβάτι. Για μένα αντός ο λόγος είναι για να ακούω το Breakfast Show. The Mix FM Breakfast Show Phone Taps. Αρέσει και μου πάρα πολλά να ακούω την Ιωάννα, την Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα να κάνουν το Breakfast Show, γιατί ξυπνάμε, δεν ξέρω, η ενέργεια τους, τα αστεία τους, οι φάρσες τους, πελανίσκω. Και σκέφτηκα να την πιάσω τηλέφωνο. Νομίζω τώρα, ναι, τώρα μόλις τελείωσε. So, εάν μπορεί, she will be my guest. Έχω την πάνω στο κινητό μου, η Ιωάννα, η αφή μου. Hi! Αγάπη! Τέλειωσες την εκπομπή? Ναι, τι? Καλημέρα. Τίποτε, ακούασε. Αγάπη μου. Ξέρετε τι φοβούμαι αν με πιάνεις τόσο πρωί. Γιατί? Θέλεις να είσαι ο guest μου σήμερα, τι έχεις να κάνεις? Κούρι, πρέπει να πάω να δοκιμάσω νηφικά. Sorry. Εντάξει ρε, πειράζει. Εντάξει. Πώς όμως, να έρθω ποτέ, όποτε μου πεις. Εντάξει. Υπόσχομαι. Εντάξει, πού είναι να πάεις? Προνόβιας. Εντάξει, bye. Bye. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να πάω να δοκιμάσω νηφικό. Λαλείς να την πειράξει. Νομίζω καταλάβαινε το. Ξέρει με πάρα πολύ καλά για να μην το καταλαβαίνω, φλάλη μου. Γιατί ρωτάς? Θα είναι ο guest μου, θέλει δεν θέλει. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Έρχομαι Ιωάννα, σου έρχομαι! Καλημέρα! Χαίρετε! Ήρθα να δοκιμάσω νηφικό για το γάμο της φίλης μου. Πολύ ωραία, μπορείτε να περάσετε. Ευχαριστώ. Θέλω κάτι με... Πού είναι το μπράμα? Πριν κοιμήσω, θα δείτε. Άι μου! Ωραία, να το δοκιμάσω τούτο. Γενικά, θέλω κάτι πολλά διακριτικό. Θα ξεκινήσω να κλαίω έναν ώρα. Να δοκιμάσω. Βεβαίως. Δοκιμάζω νηφικό νούμερο 1. Εσύ με παντρεύκες έτσι όπως είμαι. Δεν θέλω να μιλήσω κλειστερές κάμερες. Θέλω να πιάσω τη μαμά μου τηλέφωνο. Να σε ρωτήσω κάτι. Έτσι παθαίνουν και οι άντρες που δοκιμάζουν το κουστούμι μου να παντρευτούν, ε? Όχι. Εντάξει, κουκλίτσα. Καλά, με ποιο δικαίωμα δοκιμάζεις να φύγω χωρίς εμένα? Ευτυχώς που είμαι. Δεν μπορώ να το κάνω, δεν θα κοιμηθώ με τούτο. Να μεταξυπέδεις πάρα πολλά. Καλά, θέλω να σκεφτείς το γάμο μόνο για να βάλεις νηφικό. Εν έρθω στο γάμο σου με νηφικό, ενώ μόνος τρόπος. Όχι, εγώ έρθω στο γάμο με νηφικό. Ενώ μόνος τρόπος. Περίμενε ρε, πρέπει να σε ζώσω, πρέπει να κάνω κάτι. Εν τέλει, όταν μιλάμε στο γάμο σου τώρα δημιουργώ και άλλοι είμαι τόσο χαρούμενοι. Καλή, ρε. Κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάζω την Ιωάννα Λαμπροπούλου νηφικό.
Ταμ, ταμ, τα-τα. Νομίζω πρέπει να πιο πολλά runaway ride. Πού είναι να κάνουμε τη φωτογράφηση? Να μου δώσαμε ακόμα. Θέλεις να δοκιμάσεις? Θέλω κάτι εναλλακτικό. Αγάπη, έχω κάτι εναλλακτικό για σένα, λοιπόν. Θα πιάσουμε τα δυο νηφικά. Ναι, όχι τούτον όμως, το προηγουμένο. Το άλλο. Ναι. Για να το δεις και πώς είναι εν κινήση. Αρέσκει μου. Αρέσκει. Κάποιος να πιέρει η μαμά μου τηλέφωνο. Να βγάλω μια φωτογραφία! Αγαπητέ, σταματήσω να κλαίω. Note to self, don't invite Kalia στο γάμο σου. Σου πω κάτι, νιώθω πραγματικά ότι θα παντρευτώ. Όχι, γιατί νιώθεις έτσι, να παντρευτείς. Ξέρεις τι να κάνουμε, στη διαθέσμη μου. Έχασα το, έχασα τσιντι. Ποια. Να το ξανανιώσεις, μπορεί να θέλεις τώρα, δεν σημαίνει ότι θα θέλεις ποτέ. Εσύ ήθελες. Ποτέ. Εν ήθελες. Ποτέ, όχι, μη στεθώ ιδιαίτερα στο θεσμό, ο θεσμός. Πιστεύω στην αγάπη. Εσύ, εσύ τώρα είσαι δηλαδή έτοιμη να γίνεις νύφη, ας πούμε, να ντυθείς νύφη. Όχι, αλλά είμαι έτοιμη να παρτάρω με τον άνθρωπο μέχρι τελικής πτώσης και να γιορτάσω τον που έχουμε. Να γιορτάζετε την αγάπη. Ναι, δεν είμαι έτοιμη για τα πέλελες. Για καμιά τα πέλελα δεν είμαι έτοιμη, ποτέ. Εσύ, θα με παντρευκέσουν. Τι εννοεί. Κι ας τον νυφικό σου. No. Κι ας το νηφικό σου. Και πάμε να το δοκιμάσουμε να εγκυνήσει. Okay. Πες μου λίγο τώρα, πώς είναι το breakfast show μετά από τρεις σεζόμενο πλάτωνα. Ναι, τρεις. Πες αργόρ. Και εντάξει, γευτήκαμε και την κορυφή. Θα τα λέμε κι αυτά. Είμαι πάρα πολλά περήφανη. Και εμείς είμαστε. Επειδή δουλεύουμε σκληρά. Θέλω να μου πεις ποιο ήταν το πιο πετυχημένο κατά τη δική σου άποψη. Ανέκδοτο μου είπες ως τώρα. Κοίτα, το αγαπημένο μου είναι ένα. Το all time classic. Πες μου το. Τα σκιάφηκαμε σε έναν Διάνη. Και λαλεί το έναν του άλλου. Παναγιά μου, Διανύζου μου, και λαλεί το άλλο. Παναγιά μου, έναν αυκό που μιλά. Όχι. Μπορείς το μαντάζ να βάλεις γέλια, ας πούμε, ή κάτι. Ένα αυκοκοτήματα, γέλια. Δεν σου πω πάντα έτσι. Ναι. Θέλω να σου πω έναν δικό μου να το πεις. Επίσης, δικό σου είναι εσύ το έφτιαξες. Όχι, δεν το έφτιαξα. Να σου πω ένα από τα αγαπημένα μου. Να μου πεις. Από το δικό μου all time classic. Ναι. Ήταν έναν οχταπόδι. Και κολυμπούσε. Και τώρα έναν άλλον οχταπόδι και ρωτεύκεται το. Και λαλή του, λαλή της οχταπόδι. Αγάπη, είσαι θηλυκό οχταπόδι. Η οχταποδίνα. Γυρίζει και λαλή της οχταποδίνας. Να σου πω, θες να πάμε μία βόλτα χέρι με χέρι, χέρι με χέρι, χέρι με χέρι, χέρι με χέρι. Θέλω να μπεις να μου κάνεις το πρωί για να ξυπνήσεις. Αχ, Θεέ μου, πρώτα πρέπει να σου πω ότι ξυπνώ και μισώ τον Ραφαέλο μου κοιμάται ακόμα. Αλλά μισώ τον. Δεν ξέρω πόσο υγιές είναι το πράγμα να τον νιώθω. Σε κάποιο θέλω... Ναι, ναι, θέλω να το πλωτσώ. Θωρείς το μου είναι ντυλιμένος μέσα στα συντονίες. Ναι, ας πούμε, ξυπνά. Καλά, έτσι που κοιμάσαι εσύ και εγώ πάω δουλειά. Και εσύ φορές πριν καταφέρνω να συγκρατηθώ και... Να σε ξυπνήσω, τι ώρα. Αλήθεια. Πέμου, τι 8 και 5 και 10. Και κάνουμε τα επίτηδες, μισισμένα. Παραδέχομαι το. Ξυπνώ με νεύρα, αλλά φτιάχνω τη διάθεση μου επειδή αγαπώ τόσο πολλά το πρωινό. Αγαπώ τόσο πολλά τον πλάτανα. Και αγαπώ πλέον και την οικογένεια που ονομάζουμε ακροατές. Γιατί γίναμε family, ρε, ξυπνούμε όλοι μαζί. Πώς βλέπεις τον εαυτό σου τώρα που είσαι officially παρουσιαστρία? Γιατί κατ' εμένα ρίσουν πάντα. Κεντρικιά, κεντρικιά. Είσαι κεντρικιά. Όχι.
Αν μου το λαλούσες, ας πούμε, λίγους μήνες πριν που μου έρθει η πρόταση για να λάβω το project, ήταν να γελώ, ήταν να σου λαλώ, άσε μας, κλίτσα, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε έτσι πράγμα. Απλά ερωτεύτηκα το project. Ερωτεύτηκα το. Κάμα λάθος, έπρεπε να πάω αριστερά. Έλεος ρε καλιά. Να σου δω την ενέργεια μου, ξέρεις το, ναι. Τι είναι να κάνω. Είναι ενέργεια μου, επειδή χάνουμε παντού. Και πλέον και που θέσεις συνοδηγώ. Δεν ήρωμα να παίξω νύφη μου, όμως με νοχάμω του Λόρκα. Θέλεις να το κάνουμε τώρα. Θέλω, ναι. Να το κάνουμε. Το κάνουμε. Άστι. Ήρθα να με σκοτώσει και να με βάλουν μαζί τους. Ήρθε να με σκοτώσει και να με βάλουν μαζί τους. Μα όχι με τα χέρια. Μα όχι με τα χέρια. Με σιδερένια τσιγκέλια. Με σιδερένια τσιγκέλια. Με ένα δρεπάνι κοφτερό. Με ένα δρεπάνι κοφτερό. Και να τον πήξεις βαθιά ώσπου να σπάσεις τα κοκαλά μου. Και να τον πήξεις βαθιά ώσπου να σπάσεις τα κοκαλά μου. Άστιν. Άστιν. Θέλω να ξέρει μοναχά πως είμαι καθαρή. Τίμια. Θέλω να ξέρει μοναχά πως είμαι καθαρή. Τίμια. Τρελή, ναι. Τρελή, ναι! Μα τώρα να με θάψουν αν κανένας άντρας καθρεφτίστηκε ποτέ μες την ασπράδα των βυζιών μου. Τι! Ναι, πέτω, Λόρκα! Βάρη είναι το κλίμα, αγάπη, ναι, κάνω κοιλιά το πρόγραμμα. Θέλω να μου πεις... Τι περίμενες εγώ το μεροχά μου! Ένα με παίρνει η αστρομερίδη. Σε 7 λεπτά. Φτάνουμε σε 7 λεπτά. Δεν ξέρετε ότι απήγαγε με σχεδόν. Δεν ξέρω που πάμε. Έχει κάτι που να ήθελες να κάνεις που έκαμε σωστά τώρα. Ναι, το Game of Thrones. Αλήθεια, ας έπαιζα κάτι, έστω έναν πέρασμα. Και τελικά φέρεις με τα μέσα, τα κάκκα, τα πλάκια να με παρετήσεις. Και θέλεις να έχεις απλά τα τελευταία μου λόγια. Τώρα ένιωσα. Αισθάνθηκα νύφη. Να σου πω κάτι, με τον νυφικό πρέπει να πηγαίνεις παντού. Βέβαια αγάπη, γιατί όχι, να σου πω κάτι. Να μου πεις. Α, με τραβούμε τόσο άγχος και αλλιώμουν ένα νυφικό και φορούμε το πόσες ώρες. Γιατί. Ω, θα το φοράς και θα πηγαίνεις παντού. Γιατί μπορείς. Για βέβαια. Θα λέεις παντού όμως καλό. Να πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ. Μάλιστα. Έτσι δεν ήθελε η Σιβρή. Θυμάσαι τι έπαθεν η Σιβρή που έκαμε ένα εκπομπή στο ραδιόφωνο με το... Ήρθε την επομένη με τον υφικό. Βέβαια. Έτσι θα είσαι κι εσύ. Θέλουμε μπεζίνα. Να βάλουμε. Σταματήσουμε έτσι. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Πέτε μου. Να βάλουμε. Βάρτε μας. Θα βάλεις εσύ. Ναι, να βάλω μόνη μου. Βάστα μου την ουρά μου. Θέλω να βάλω πεζίνα. Ευχαριστούμε. Και στα δικά σας. Μπράβο. Αγάπη, εγώ είμαι ο Γκές. Thought I'd never make it like no way. I'm the real deal, no role play. My days off, there's no days. No, I hustle hard, young rosé. Ευχαριστούμε, γεια σας. Okay, this the news, tell them read it. Να είπες μέρα στους αγάπους. Πώς είχε φάει τα φίλα. Προς το παρόν όλοι. Τώρα. Εντάξει, ξαναρωτάμε. Τώρα πεινάς. Όχι, ναι. Τώρα. Παραδέχτε ότι είναι σουρεάλ την κατάσταση. Είναι τελώς σουρεάλ την κατάσταση. Είναι αυτή η γυρίσμα να βάλει. Να περάσουμε τέλεια. Κάνε γυρίσμα με την Γκάλια. Μου είπαν. Θα είναι ωραία. Μου είπαν. Θα είναι ξεκούραστα. Μου είπαν. Έλα, αν είσαι κουρασμένη. Θα υπάρχει η πλήρη λογική. Μου είπαν. Όχι, δεν κουράστηκα.
τούτο να έχεις έκφραση, κάμνη σου. Πάρα στο πρέπει να έχεις ήρεμη, είναι χρειάσιμη προσώπου. Παρόλο που το σώμα σου, έτσι. Τρεις είναι ειδικές κλάτσες. Ναι, ξέρεις γιατί. Γιατί. Για να έχουν τούτο το πράγμα πάνω τη ζελατίνη, για να γραπώνει πάνω στο τραμπολίνο και να μην πέφτεις εύκολα κάτω. Άστιν, ήρθα να με σκοτώσει και να με βάλουν μαζί τους. Άστιν, ήρθε να με σκοτώσει και να με βάλει μαζί τους. Μα όχι με τα χέρια. Μα όχι με τα χέρια. Με σιδερένια τσιγκέλια, με ένα δρυπάνικο φτερό και να τον πήξεις βαθιά ώσπου να σπάσεις τα κοκαλά μου. Κούκλα μου, ξαναπέσου τα λίγα φορά. Και τώρα να με θάψουν αν ένας άντρας καθρεφτίστηκε ποτέ μες στην ασπράδα των βυζιών μου. Γιατί φύγα με τον άλλον, ναι, έφυγα. Γιατί φύγα με τον άλλον, ναι, έφυγα. Ευτυχία. Θέλω να σου πω ότι ένα τρισάζω που τα αλήθεια. Ναι, τι να κάνουμε. Γη, χώμα. Παιδιά, ευτυχία. Παιδιά, ευτυχία. Έλα, έλα, εξίσθημα. Μου δώκε μια σαν κουτουλιά μου λαριού και δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Μου δώκε μια σαν κουταλιά μου λαριού. Κουτουλιάβρα! Είπα. Κουταλιά. Μου δώσε μια κουτουλιά μου λαριού. Μου δώσε μια κουτουλιά μου λαριού. Κουτουλιά μου λαριού. Μου δώσε μια σαν κουταλιά μου λαριού. Κουτουλιά. Όχι, έχουμε ξεχωριστά καμαρίνα. Ήταν το πρόβλημα μου, δεν μπορούσα να μάθω ατάκες. Πώς μαθαίνεις μια ατάκα τόσο καλά, μόλις τη διαβάζεις απομνημονεύεις, πώς. Να σου πω κάτι, δεν ξέρω αν είσαι κόλπον η συνταγή. Κάποιοι λειτουργούν με το να κάνουν εικόνες, ας πούμε. Mm-hmm. Κάποιοι μαθαίνουν παπαγαλία να έχουν φωτογραφική μνήμη και με το που θεωρούν ένα κείμενο, εγώ. Μαθαίνεις τα κατευθεία. Μπορείς. Όχι. Δεν το ξέρω για τα τραγούδια από όξω από τα 90's ως το 2020. Ενώ ρυθμός. Άρα κάμε το. Ναι, μπορεί να θέλω ρυθμό. Είμαστε αυτή τη στιγμή έτοιμοι να κάνουμε φωτογράφηση μαζί μας. Έχουμε έναν από τους καλύτερους Κύπριους φωτογράφους. Κυρίες και κύριοι, ο Μιχάλης Γεωργίου. Λοιπόν, Ιωάννα, ο Μιχάλης, Μιχάλη, Ιωάννα. Η Ιωάννα, να σου πω ότι θα παντρευτεί πάρα πολύ σύντομα, μπορεί να φτιάξει τις ωραίες φωτογραφίες και ξέρεις, μπορεί να σε πιάσει το γάμο της. Λοιπόν. Θέλω να είσαι καλός μαζί μου. Αν μπορείς να κόφεις τη κελέ, να το εκτιμούσα ιδιαίτερα. Έχω πολλά φωτογενές σώμα, είναι πρόσωπο που ενεχώ. Πάω παρακαλώ, παιδί. Πρώτη καλεσμένη. Be my guest, Ιωάννα Λαμπροπούλου. Στην Παρθενική. Κυρίες και κύριοι. Έχεις φτερά, Ιωάννα, έχεις φτερά. Τι έκφραση. Λένε να σε ρωτήσω στο Photoshop, μπορείς να αφήσεις τις κλάτσες. Μπράβο. Δεν έχω λόγια. Έθεσα τον πύχη ψηλά. Καλά, ακόμα, καμιά μήνταρκα. I didn't sign up for this. Κακάτε μου! Ποιος το σκέφτηκε! Drop dead wife! Πού είναι τέλεια! Έχουμε εντό, έχουμε λήψη. Ωραία. Το έχουμε. Έχουμε λήψη. Next top wife! Θα την καταστρέψω. Το
κόνσεπτ της φωτογράφησης είναι ότι ο άντρας μου δεν ήρθε ποτέ στην εκκλησία. Ναι. Αντί να κλάψω και να πονέσω, πηδάω και φεύγω! Μπράβο! Ναι, παίξε με τον ηθικό! Μπράβο! Μπράβο, Καλία! Είσαι μοντέλο, ναι! Έχω το! Τι να μπουκάμε με τα πόδια, τράβα, είδα θεϊκό. Αγάπη, έψες τη νύχτα, σκέφτομαι πώς ζες. Επαγγελματίας, όχι περλάρε. Είμαι γεννημένη για τραμπολίνο. Και για νηφίκα. Φαίνονται τα τσίτος μου. Για μένα, να λέω, ναι, για μένα. Θα το κάνω τέλειον τώρα. Το πρώτο ήταν... Είδατε τι ήταν να πάθω. Καλά, πάρα πολλά καλά. Έλα, πάμε για το επόμενο. Δεν το σκεφτήκαμε τον νηφικό να το κάνουμε τούτο. Ναι, ρε παιδί μου. Δεν το σκεφτήκαμε. Κυρίες και κύριοι, The Jumping Λαμπροπούλου. Πάνε, πέτυχε το. Είχα χαρή. Είχε πολύ χαρή. Ιωάννα μου, πώς επέρασες ως τώρα? Επέρασα τέλεια, θέλω να είμαστε τα μετά πάντα. Μπορεί κάποιος να μας βγάλει. Να τη φύγω. Όχι, σοβαρά τώρα. Μπορώ να σου πω. Περιπέζεται με. Περιπέζεται με τώρα. Παιδιά. Γράφω. Περιπέζεται με τώρα. Μη! Κυρίες και κύριοι, έφτασε η στιγμή για την αναμέτρηση του επεισοδίου. Ιωάννα Λαμπροπούλου versus Κάλλη Αλευθερίου. Ποια θα καταφέρει να μαζέψει περισσότερους βαθμούς? Καλή τύχη, Ιωάννα Λαμπροπούλου. Όποιος χάσει, ναι, πληρώνει τον νηφικό. Όχι! Ειδικά δεν ξέρω τι καλή μπορεί να χάνει. Για πόσον καιρό θέλετε να σου το φακώ? Εύκολο να μου το φακάσει. Να σου φακώ. Γιατί είχα ετοιμάσει και χωρών της νίκης. Little who's the hair, little who's the hair. Που μένα, στο παιχνίδι, με μεγάλη διαφορά, έχασε η Κάλλη. Έχασε, δηλαδή, loser, ήττα, έχασε χωρών της νίκης. Ιωάννα μου. Ναι.
φτάσει η δύσκολη στιγμή που πρέπει να σε αποχαιρετήσω. Καθόλου δύσκολη. Yes, επιτέλους. Πρέπει να φτιάξω. Όλοι αυτοί έχουμε πέρασα τέλεια, τέλεια, τέλεια. Τώρα πώς να είμαστε με τα κανονικά μας ρούχα. Θα αλλάξουμε. Να σε λυπήσω. Τι εννοείς ένα περισσότερο στο πισό. Ναι. Γιατί? Όχι, αγάπη, να αφήσει με τον τζιν σου. Όχι, αγάπη μου, πες έτσι πράγμα. Όπως ήρθε. Γιατί να τελειώσω, εγώ παίρνω τέλεια, θέλω ακόμα λίγο. Πέρασα συγκλονιστικά, υπέροχα, μαγικά και πολύ, πολύ καλύτερα από ό,τι περίμενα, ξέροντας καλά την Γαλλία. Πέρασα τέλεια, αλήθεια. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το ARC, το Alternative Recreation Center, που μας φιλοξένησε. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τη μάμα μου, τον παπά μου. Εμένα να ευχαριστήσεις! Θέλω να ευχαριστήσω την Ιωάννα Λαμπροπούλου. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Μιχάλη Γεωργίου για τις απίστευτες φωτογραφίες που έχει απαθανατήσει. Θέλω να ευχαριστήσω την παραγωγή μου, τους κάμεραμεν, τον drone, τον μπεζινάν.